Στην Αλάσκα πριν από 4 χρόνια μετακόμισε, 4,5 χρόνια μετακόμισε η κυρία Χριστίνα. Ελληνίδα νοσηλεύτρια, τη βλέπουμε ήδη, με τον άντρα της, το κοριτσάκι της και τους γονείς της. Πάμε λοιπόν να την καλημερίσουμε. Καλημέρα Χριστίνα, με το ωραίο δέντρο, με τον ωραίο μπερέ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα στην Αλάσκα. Καλησπέρα από εμάς. Τι ώρα είναι στην Αλάσκα? Εδώ πέρα είναι 7:23. 7:23 το βράδυ. Και ναι, το απόγευμα. Και μου έκανε εντύπωση, Χριστίνα, και έτσι σε ψάξαμε και σε βρήκαμε κιόλας, μια είδηση ότι στην Αλάσκα αυτή την εποχή και δεν ξέρω για πόσους μήνες, η μέρα, το διάστημα που έχετε μέρα, φως, πόσες ώρες είναι, Χριστίνα μου? Είναι μεταξύ 9.30 και ας πω 4 τώρα. 9.30 το πρωί με 4. Ναι. Και μετά τις 4 νύχτα. Είναι νύχτα. Και πώς την παλεύετε? Είναι νύχτα έξω. Πώς την παλεύετε? Η αλήθεια είναι ότι δεν το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ που μου ήρθα από τον Πειραιά, που είχαμε τόσο ήλιο και δίπλα στη θάλασσα, έρχεσαι εδώ, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί δουλεύεις, είσαι απασχολημένος, είσαι μέσα στο σπίτι, είσαι μέσα σε ένα κτίριο. Άλλη ζωή. Άλλο να είσαι κλεισμένος από κρύο, να είσαι μέσα και δεν καταλαβαίνεις. Να πω κάτι στο κοντρόλ πριν συνεχίσουμε, αφού είναι από τον Πειραιά η Χριστίνα, θα κλείσουμε εμένα. Όχι τα παιδιά του Πειραιά, κάποια. Τα παιδιά του Πειραιά, θα Χριστίνα, κάτσε να σκεφτώ. Το άλλο, πώς το λένε, με το. Σαν ο Νίκος, πώς το λένε. Κάτω στο Πειραιά στα καμίνια, λέει ο Χριστός. Ποιο θες, βρε Χριστίνα, πες μας εσύ. Για να το βρει το κοντρόλ, να σε αποχαιρετήσουμε μετά. Που το ξέρουν και εδώ πέρα. Τα παιδιά του Πειραιά, ωραία. Το κρατάμε για μετά. Άρα λοιπόν, αφήνει τον Πειραιά, τη θέα του, τα καράβια του, τη θάλασσά του, την καστέλα του, τα ψάρια του και πάτε οικογενειακό Αλάσκα. Πώς την πήρατε αυτή την απόφαση? Είμαι Ελληνοαμερικανίδα. Ο πατέρας μου είναι Αμερικάνος και είχα την υπηκότητα. Και λόγω συνθηκών, γιατί η ζωή στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο δύσκολη και ακόμα δυσκολότερη τώρα που έχω φύγει, πήραμε την απόφαση να έρθουμε στην Αμερική. Η αλήθεια είναι ότι η Αλάσκα ήταν τυχαία επιλογή. Πώς προέκυψε? Λίγο έρευνα, δεν είναι συνήθις. Προορισμός. Δεν είναι κάτι που εύκολα λέει κάποιος από την Αλάσκα. Είναι και πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή, ότι ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε δει σε μία ταινία και λέει, μήπως να πάμε στην Αλάσκα. Και αρχίσαμε και ψάχναμε λίγες πληροφορίες από εδώ από εκεί. Είδαμε ότι έχει μεγάλη ζήτηση εργασίας και όντως αυτό ισχύει, γιατί είναι μία ακριτική περιοχή και για τους Αμερικάνους. Έρχονται εδώ, δουλεύουν λίγους μήνες, μετά ξαναφεύγουν. Οπότε πάντα έχει ζήτηση εργασίας σε όλες τις πόλεις. Εσύ βρήκες δουλειά, είσαι νοσηλεύτρια, σωστά? Ναι. Και βρήκες δουλειά σε νοσοκομείο εκεί, στο Anchorage? Όχι κατευθείαν, γιατί ήταν μεγάλη διαδικασία να αξιολογήσω την άδειά μου και το πτυχίο μου εδώ πέρα. Μου πήρε πολύ καιρό και η αλήθεια δεν πίστευα ότι θα το πετύχω. Ναι. Στην αρχή έκανα και άλλες δουλειές. Έκανα μάγειρας, έκανα σερβιτόρος. Αλλά υπάρχει. Ό,τι ήξερες δηλαδή από το σπίτι σου, όπως μαγείρευες, λες θα πάω κάπου, ρε παιδί μου, και θα κάνω ελληνικά φαγητά. Ναι. Ο σύζυγός σου... Και ο σύζυγός μου... Και ο σύζυγός μου έτσι πάλι δουλεύει σε ελληνικά εστιατόρια. Τώρα δουλεύει στο νοσοκομείο που είμαι και εγώ σε άλλο κλάδο. Έχει αρκετούς Έλληνες εκεί? Εντυπωσιάστηκα όταν ήρθα. Ναι, γιατί πάλι είχαμε δει από το ίντερνετ κάποιες πληροφορίες. Όταν ήρθα εδώ, έχω πριν περίπου γύρω στις 100 οικογένειες. Αρκετοί. Εγώ νόμιζα την Αστόρια. Και τι κάνουν, έχουν πάει να πουλήσουν χιόνι στους Εσκιμώους? Δηλαδή, τι δουλειές βρήκανε στην Αλάσκα? Οι Έλληνες πάντα βρίσκουν να κάνουν. Έχει δίκιο. Μεγαλουργούν. Όλοι οι Έλληνες εδώ πέρα είναι πολύ αξιόλογοι. Έχετε επαφές, υπάρχει κοινότητα, βρίσκεστε? Υπάρχει κοινότητα, ναι. Έχουμε τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία που είναι η Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Όσο καλά. Και έχει και Sunday School, το κατηχητικό το δικό μας. Έχει και ομάδα που κάνει χορευτικά και φέτος ξεκίνησα το ελληνικό σχολείο εγώ, το λέω Hellenic Academy, AK, και έχουμε τα παιδάκια γιατί είναι όλα δεύτερης και τρίτης γενιάς και δεν μιλάνε ελληνικά. Εσένα το παιδάκι σου, Χριστίνα, είναι πόσο ετών τώρα? Τώρα είναι 6, μόλις 6. 6, άρα πάει εκεί σε ελληνικό σχολείο. Έχουμε το αμερικάνικο και κάνουμε τα Σάββατα και το ελληνικό. Κατάλαβα. Θέλω να δείξουμε κάτι πριν συνεχίσουμε. Όσο μας μιλάς και βλέπουμε και το δέντρο σου και όλη αυτή την ωραία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Πόσο κρύο, πόσο βαθμούς έχετε εκεί?
αυτή την ώρα. Α, τώρα έχουμε ζέστες εδώ πέρα. Α, είναι, ζέστε, έχετε εσείς. Το πρωί είχαμε μείον 7, μείον 8, τώρα έχουμε μείον 7, κάψωνα, έχουν ανάψει. Κάτσε να πιω εγώ την πάνω. Θα μας δείξει και έξω σε λίγο, Χριστίνα. Ξέρεις τι θέλω να δείξουμε, Χριστίνα μου. Όταν μιλήσαμε για να βγεις στην εκπομπή, μας είπες ότι δύο είναι οι λόγοι που δυσκολεύουν κάποιον στο Anchorage να βγει έξω από την πόρτα. Ο ένας είναι το κρύο που είπε ο Κωστής και το άλλο είναι κάτι πανέμορφα ζωάκια, ελαφοειδή άλκες. Κοίταξε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Άτι κουκλιά. Μεγαλόσωμα ελάφια, τα οποία, βρες, η Χριστίνα, κυκλοφορούν έτσι ελεύθερα στους δρόμους. Ναι, μπορεί να σταματήσει η κυκλοφορία γιατί περνάει ένα μους. Και μπορεί να έρθει οπουδήποτε, σε μια γειτονιά, ακόμα και αν είναι μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Τα βράδια έχουν ησυχία εδώ πέρα, γιατί οι Αμερικάνοι κοιμούνται νωρίς, δουλεύουν το πρωί και κοιμούνται. Δεν είναι ότι θα κάνουν και πάρτι, έχουμε και τον ιό. Από τι ώρα δηλαδή κοιμάστε? Εμείς δεν θα πω τι ώρα, γιατί είμαστε με το ελληνικό, με το ελληνικό πρόγραμμα. Αλλά εδώ πέρα μόλις σχολάσουν 5,5 ώρα, πάνε και για κάποια ψώνια, εγώ θα πω μετά τις 8. Είναι ήρεμα τα πράγματα στους δρόμους. Θα πάω στην Αλάσκα. Δηλαδή 5,5 γυρνά σπίτι, έχει νυχτώσει έξω. Τρως, άντε να πεις μισή κουβέντα με την οικογένεια και ξερός. Και μετά αρχίζουν και χαλαρώνουν. Ναι, βλέπουν τη τηλεόρασή τους και χαλαρώνουν. Και αυτά τα ζώα τώρα που τα βλέπουμε εδώ και σε ένα βίντεο που πλακώνονται, έχουν πλακωθεί στις κουτουλιές. Δεν είναι επικίνδυνο, είναι αρκετά μεγάλο σώμα. Αυτά λέγονται μπούλμους. Είναι τα αρσενικά και είναι τα μεγάλα με τα κέρατα και παλεύουν για την κυριαρχία. Και βγαίνετε δηλαδή έξω και εδώ, όπως βλέπεις γατάκια, σκυλάκια, συναντάς τέτοια ζώα. Συναντάς μους, αλήθεια. Άκου να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις. Κοίτα τώρα, εκεί που πήγατε έξω στους άνθρωπους, στους δρόμους και τα αυτοκίνητα, άλλη μόνο δεν έβρισκε και τέτοια ζωντανά. Μάλλον εσείς τους εμποδίζετε. Μάλλον εκεί ήταν το φυσικό περιβάλλον για τις άλκες. Πήγαν οι άνθρωποι, χτίσαν τα σπίτια και τις ενοχλούν. Ναι, σαν πολιτεία έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει πάρα πολλά δέντρα, έχει παντού πάρκο. Είναι μια όμορφη πολιτεία. Έχει τα βουνά γύρω-γύρω και ευνοεί και αυτά τα ζώα να κάνουν τις βόλτες τους. Όνειρο για επιστροφή στην Ελλάδα υπάρχει ή βολευτήκατε πια τόσο πολύ που λέτε εδώ? Προς το παρόν, που είμαστε ακμαίοι και μπορούμε και δουλεύουμε και έχουμε κάποιες απολαύες, νομίζω ότι θα είναι εδώ. Για σύνταξη το σκέφτομαι να γυρίσω. Και φυσικά για διακοπές θα προσπαθήσω να το κάνω κάθε χρόνο. Να μάθει το παιδί μου τη θάλασσα και τον ήλιο και Αλλά την Αμερικάνικη σύνταξη, δηλαδή από την Αλάσκα τη σύνταξη εννοείται. Να τη χαίρεστε εδώ. Νομίζω ότι πλέον εννοείται αυτό, ναι. Κατάλαβα. Για αυτή τη σύνταξη μιλάμε. Χριστίνα μου, στολίσατε κι εσείς νωρίς. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει και στολίζουμε για τον κορονοϊό. Έχετε πρόβλημα με τον κορονοϊό στην Αλάσκα? Αυτή τη στιγμή, σαν πολιτεία, είμαστε στο κόκκινο. Φτάνουμε, δηλαδή, θα σας πω ένα μέσο όρο, είναι γύρω στις 500 περιπτώσεις τη μέρα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε δυσάρεστα γεγονότα. Δηλαδή έχουμε γύρω στους 95 θανάτους, νομίζω, από την αρχή. Καραντίνα έχετε, περιοριστικά μέτρα? Καραντίνα δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι υποχρεωτικό. Όμως έχει βγει και ο Δήμαρχος και ο κυβερνήτης. Έχουν παρακαλέσει να είμαστε υπεύθυνοι. Έχουν πει ότι είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά περιμένουν από εμάς να είμαστε αρκετά υπεύθυνοι, να μην κάνουμε πάρτι. Τώρα είναι και η μέρα των ευχαριστειών αυτή την εβδομάδα. Τι πάρτι, μου λες, από τις 7 κοιμούνται με τις κότες? Όχι. Κάνουμε μπάρμπι. Αυτές οι συστάσεις να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τα πάρτι, πρέπει να τα κάνω στην Ελλάδα. Να δούμε τι θα γινόταν. Εδώ η απαγόρευση δεν τηρείται. Όχι. Θα μας δείξεις και λίγο έξω. Να δούμε και λίγο έξω. Για θα πούμε αργά, δεν ξέρω, η κάμερα θα την πάρω εγώ. Να δούμε ό,τι πιάνει. Ξακολουθούμε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τη νύχτα δεν έχει πάει, δηλαδή δεν θα έχει πολύ ορατότητα να δούμε πράγματα, αλλά. Αυτή είναι η γειτονιά μου. Βλέπετε πόσο ήσυχα είναι. Α, έχει χιονίσει, ρε εσύ. Είναι τέλεια. Αχ, τι ωραία, πραγματικά. Χριστίνα, είναι υπέροχα. Πραγματικά. Είναι βλέπετε πάρα ότι πολύ ωραία. Όλα τα φώτα στα σπίτια είναι σχεδόν σβηστά, έτσι. Είναι τηλεόραση μέσα. Όπα, απόλυτη ησυχία. Έχετε στολίσει και έξω. Ένα αυτοκίνητο βλέπουμε στο βάθος. Τι θερμοκρασία έχει τώρα εκεί που βγήκες? Τώρα θα σας πω αμέσως. Καθίστε, έχω να βάλω εδώ ένα θερμόμετρο. Έλα, σε περιμένουμε. Άμα κρυώνεις και να μπες. Θα δούμε άμα καταφέρω να δω. Έτσι, έτσι. Άλλη τώρα ζωή. Είναι στους μείον
Είναι στους μείον 5 τώρα. Εντάξει, μωρέ, ζέστη. Πόσο το θυμάστε να έχει φτάσει. Είναι. Δηλαδή, εγώ τώρα που είμαι στα 5 χρόνια, μπορώ να πω ότι δεν βιώνω το κρύο τόσο πολύ όσο το συνήθισες. Α, εντάξει. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία, καταρχάς να πούμε ότι μείον 5 είναι μέσα στην κατάψυξη, έτσι. Ναι, τέτοια θερμοκρασία είναι. Και μέσα, το ναι. Πιο χαμηλό που έχει δείξει ο υδράργυρος πόσο είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι, πήγα το πρωί στη δουλειά μου. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ κρύο. Είχαμε φτάσει στους μείον 18 με μείον 20. Oh. Και ήταν μέρα με τον ήλιο, υποτίθεται. Και φοράτε, έχετε κάποια ρούχα πιο χοντρά. Πώς κινείστε, ισοθερμικά? Έχουν κάποια ισοθερμικά μπλουζάκια και κολάν. Και με αυτό τα φοράς από μέσα από τα ρούχα σου. Έτσι. Και γενικά δεν θα είσαι έξω στο κρύο για πολλή ώρα, εκτός αν πας περίπατο, γιατί αυτό κάνουν εδώ πέρα, αυτή είναι η διασκέδαση. Πάνε περίπατο. Περίπατο γυμναστική σε εξωτερικό χώρο κάνετε, γίνεται δηλαδή, ή μόνο μέσα στο σπίτι? Ναι, γράφεις τα παιδιά σου, κάνουν, υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα, υπάρχουν όλα τα χόμπι που κάνουν στο σχολείο, υπάρχουν αυτά όλα στον εξωτερικό χώρο. Χριστίνα, το χιόνι και αυτό άσκηση είναι. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, να περάσετε όμορφα. Σου έχει λείψει, φαντάζομαι, λίγο Πειραιάς. Άρα. Όλα μου έχουν λείψει από την Ελλάδα. Είναι μεγάλο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω. Αυτό που διάβαζα που έλεγε για τους μετανάστες που έχουν γραφτεί τόσα βιβλία, δεν το καταλάβαινα τότε και τα βαριόμουν κιόλας, τα λογοτεχνικά. Αλλά τώρα που είμαι εδώ, καταλαβαίνω πόσο μεγάλο είναι αυτό το βάρος του αποχωρισμού που έχεις. Η νοσταλγία για την πατρίδα. Ο νόστος για την πατρίδα. Ναι. Χριστίνα, μου χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα λέμε τώρα που βρεθήκαμε. Όποτε θέλετε updates. Σου αφιερώνουμε το τραγούδι. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα, την αγάπη μας. Το τραγούδι για σένα. Και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Όσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά.